προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών των Δήμων λόγω υποχρηματοδότησης, ανήκουν στα πρώτα θέματα του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση για την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Η κρίση, όπως λέω πάρα πολύ συχνά, είναι μια ευκαιρία για να τραβήξουμε μπροστά. Το ζητούμενο πια είναι να αποκτήσουμε πραγματική αυτοτέλεια, να απογαλακτιστούμε από το κεντρικό κράτος, να έχουμε τη δημοσιονομική αυτοτέλεια, να μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους πολίτες για τα χρήματα που αντλούμε εμείς οι ίδιοι από την τοπική κοινωνία και να λογοδοτούμε πώς τα ξοδεύουμε, και φυσικά διοικητική αυτοτέλεια, όχι πια στον ασφικτικό εναγκαλισμό από την κεντρική διοίκηση. Και έτσι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι της χώρας θα αποτελέσουν και την ατμομηχανή για να βγει η χώρα από την κρίση. Η εξέλιξη του ζητήματος με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με τις τροπολογίες οι οποίες ψηφίστηκαν εχθές, αποδεικνύει πόσο δίκιο είχαμε που αντιδράσαμε αστραπιαία, επισημάναμε το πραξικοπηματικό και το αντισυνταγματικό της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και τα αδιέξοδα, τα τραγικά που δημιουργούσε και δημιουργεί αυτή η ενέργεια. Δεύτερο ζήτημα, ο τομέας στον οποίο υπηρετώ επί πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, τα κοινωνικά. Εκπέμπω SOS, έστω και από εδώ, έστω και εκπρόθεσμα, παρόλο ότι από το Φεβρουάριο, από τις πρώτες συναντήσεις που κάναμε με την ηγεσία της κυβέρνησης και με τους αρμόδιους υπουργούς, είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος. Η βρεφική, η βρεφονηπιακή, η παιδική, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και όλες οι κοινωνικές δομές, εάν δεν ασχοληθούμε 24 ώρες το 24ωρο από χθες, είναι στον αέρα. Ήδη έπρεπε από τον Απρίλιο μήνα να έχουν γίνει οι διαβουλεύσεις για τις νέες προκηρύξεις. Τώρα το Μάιο έπρεπε να έχει βγει η πρώτη προκήρυξη για τις δομές. Τον Ιούνιο να βγει η προκήρυξη για τις οικογένειες. Είναι τραγικά αρνητικό αυτό το οποίο ακούσαμε στις τρεις πρώτες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, ότι τα διαθέσιμα χρήματα για αυτές τις κοινωνικές δομές που προανέφερα είναι μόλις 70 εκατομμύρια ετησίως για την επόμενη περίοδο, και αν θα μπορέσουν να βρεθούν άλλα 20 για να γίνουν 90, το πολύ 100. Συγκρίνοντας με τα 200 τα οποία με αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους και μαζί με την ΚΕΔΕ και μαζί με όλους τους δήμους της χώρας, μέχρι και το 15 Αύγουστο πέρσι ήμασταν στο δρόμο και φωνάζαμε και εξασφαλίσαμε 200, και δεν έμεινε κανένα παιδί που είχε σωστά συμπληρωμένη την αίτησή του απ' έξω και δεν έχασε ούτε ένας εργαζόμενος τη δουλειά του. Το θέμα επικαιρότητας των τελευταίων 20 ημερών, τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων και με ποιον τρόπο τέλος πάντων μπορούμε να υποστηρίξουμε κι εμείς αυτήν εδώ την προσπάθεια που κάνει όλη η χώρα, χωρίς όμως να δυσχεραίνουμε την λειτουργία των Δήμων, που ήδη είναι δυσχερής λόγω φυσικά και των περιορισμένων πόρων με τους οποίους λειτουργούμε τα τελευταία 4, θα έλεγα, χρόνια. Η αυτοδιοίκηση, το τελευταίο ανάγχωμα για την κοινωνία, όλοι οι δημότες από εμάς περιμένουν. Πάρα πολλά αντικείμενα έχουμε να διεκπεραιώσουμε και έχουμε υπό την ευθύνη μας και με διαρκώς μειούμενους πόρους. Πιστεύω ότι το μείζο θέμα, το ελληνικό θέμα, είναι το οικονομικό. Έτσι καταλαβαίνετε ότι και μετά από αυτήν την λέλαπα πλέον και αυτό το κλέψιμο που έγινε στην αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια, φτάνοντας σε ένα ύψος 65% μείωσης των αποδοχών του Δήμου, καταλαβαίνετε τώρα και μετά από θεματικά γίνεται οξύτερο πλέον το πρόβλημα και η αντιμετώπιση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται και κάτι στον ορίζοντα που θα μας δώσει αισιοδοξία, και όπως πάντα η αυτοδιοίκηση παλεύει μόνη της απέναντι στα προβλήματα τα οποία έχουν φορτωθεί τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, σε πολλαπλάσιο βαθμό. Μετά από τα τελευταία γεγονότα που χτυπάνε αλήπητα την τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια έχει χτυπηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και στο παρελθόν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, με αυτό, όπως είπα και πριν, με αυτό το οικονομικό πραξικόπημα της μεταφοράς των διαθεσίμων που έχουμε στους Δήμους, και βέβαια και το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το μεταναστευτικό, που εμένα ως Δήμαρχο Παιωνίας και ως Δήμο, επειδή είμαι παραμεθόριος Δήμος, με θίγει άμεσα. Αυτό όμως που είναι σαν συμπέρασμα, τέλος πάντων η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση
να μην κάνει πράγματα τα οποία αποφασίζει για μας χωρίς εμάς. Τέλος πάντων, να συζητάμε σε ένα τραπέζι και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα συνέδρια στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Και αυτό γιατί βρισκόμαστε στην αρχή μιας πολύ κρίσιμης πενταετίας. Και βρισκόμαστε ακριβώς και μετά περίπου από 4,5 χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη. Άρα λοιπόν η αυτοδιοίκηση οφείλει να ανοίξει όλα τα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Οφείλει και έχει χρέος μέσα από αυτό το συνέδριο να βγει πιο δυνατή για να μπορέσει να παίξει τον ουσιαστικό ρόλο που χρειάζεται και η χώρα, αλλά χρειάζονται και οι πολίτες και η τοπική μας κοινωνία. Οι αλλαγές οι οποίες προνιονίζονται με κυβερνητικές αποφάσεις δεν είναι καθόλου ευίωνες, αλλά το συνέδριο είναι μια αφορμή να επαναπροσδιορίσουμε όλη την τακτική και όλη τη στάση τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, άρα τα οικονομικά των Δήμων. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύουμε με τις εξαγγελίες σήμερα του Υπουργού να βρούμε τελικά μια λύση, γιατί πραγματικά δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα.